Ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και μέλος της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας Πέτρος Καραγιάννης. Μαζί μας τώρα μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κυρία Κενεβέζου. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες σας. Παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ, είδατε ότι έχουμε ακόμα ανοιχτά μέτωπα, αρκετά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι τα ερωτήματα θα απαντηθούν, διότι ήδη έχουμε σαν συμβουλευτική ομάδα παραλάβει αρκετά δοκίμια τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα ασφαλείας στα σχολεία, τα οποία χτενίζουμε και στην αυριανή συμβουλευτική επιτροπή είμαι σίγουρος ότι θα τα συζητήσουμε. Θα τεθούν εκεί και τα πρακτικά ζητήματα, είναι ζητήματα που θα πρέπει να διαχειριστεί μόνο το Υπουργείο Παιδείας? Υπάρχουν και θέματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί το Υπουργείο Παιδείας, όπως είναι τα ωράρια και οτιδήποτε αφορά στις αίθουσες διδασκαλίας, προσέλευση των δασκάλων, ίσως πιο νωρίς για να επιτηρήσουν την προσέλευση των παιδιών. Όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς θα εκφέρουμε άποψη όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας κάτω από τα οποία θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Αύριο θα κλειδώσουν δηλαδή τα πρωτόκολλα και θα είναι στα χέρια των εκπαιδευτικών. Γιατί μην ξεχνάμε, τη Δευτέρα πάνε οι τελειόφοιτοι. Τουλάχιστον αυτά που αφορούν τους τελειόφοιτους, ναι. Για τα υπόλοιπα μπορεί να πάρει ακόμα λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί θα είναι διαφορετικά, επειδή έχουμε να κάνουμε με μικρότερα παιδιά? Ακριβώς. Αυτά των δημοτικών σχολείων, παραδείγματος χάρη, θα είναι κάπως διαφορετικά από αυτά της μέσης εκπαίδευσης. Όπως, τι θα μπορούμε να παραλείψουμε, για παράδειγμα, ή να διαφοροποιήσουμε? Κοιτάξτε, τα παιδάκια, τα πιο μικρά παιδάκια, πρέπει να... κάποια από αυτά θα συνοδεύονται από τους γονείς, παραδείγματος χάρη, διότι μετά από μια απουσία 6 μηνών μπορεί να δυσκολεύονται να ξαναπάνε στην τάξη. Θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την είσοδο γονέων στο σχολείο, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά θα πάνε αυτοβούλως. Άρα υπάρχουν και άλλα πρακτικά ζητήματα που ενδεχομένως δεν τα έχουμε και εμείς σκεφτεί και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ελάτε τώρα βοηθήστε μας. Πού έγινε η σύγχυση? Η επιδημιολογική ομάδα έδωσε έγκριση στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε άνοιγμα των σχολείων? Δεν έδωσε. Έδωσε εκ των υστέρων. Πού έγινε? Ό,τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή? Το άνοιγμα των σχολείων ήταν στα μέτρα τα οποία ήσαν κάτω προς χαλάρωση. Εκείνο που δεν ήταν, ήταν το χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν μπορούσαμε να το καθορίσουμε εμείς. Αυτό ήταν πολιτική απόφαση. Και είχαμε βάλει κάτω αυτό που είπε ο πρόεδρος σήμερα, ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική εικόνα. Και μάλιστα είπαμε, όσο πιο μετά στο Μάιο γίνεται να ανοίξουν τα σχολεία, τόσο το καλύτερο, διότι θα έχουμε την εμπειρία από τα σχολεία άλλων χωρών που άνοιξαν πολύ πριν από εμάς, όπως παραδείγματος χάρη αυτά της Δανίας. Ναι. Άρα λέτε ότι θα έχουμε προλάβει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, πώς λειτουργήσαν τα πράγματα σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Εάν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα και αναγκάστηκαν να κλείσουν τα σχολεία, τότε γιατί να πάμε και εμείς να τα ανοίξουμε? Ελάτε να δούμε τι έγινε και γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες. Πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι είναι πεδίο αντιπαράθεσης το άνοιγμα των σχολείων σε όλο τον κόσμο σχεδόν.